καθίσταμε, αν θέλετε, την αποδοχή από τους ντόπιους, από τους Γερμανούς. Δεν είμαστε πια οι γκάσταρβάιντες της δεκαετίας του 60, τόνισε ο Κάρολος Παπούλιας, για να θυμίσει ότι στο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας συνέβαλαν τα μέγιστα και οι Έλληνες. Το πρόγραμμα του συνδυασμού της παρουσίασε απόψε η υποψήφια υπερνομάρχης Αθηνών Πειραιώς Φόφη Γεννηματά, παρόντος και του Γιώργου Παπανδρέου, σε κεντρική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Όσον αφορά στις δραστηριότητες των ανθυποψηφίων της, ο Αργύρης Δινόπουλος επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και ο Γιώργος Μαυρίκος μίλησε με εργαζόμενους της Ολυμπιακής. Τις εξορμήσεις τους συνέχισαν και οι άλλοι υποψήφοι στην Αττική. Τους βασικούς άξονες του προγράμματός της για την υπερνομαρχία Αθηνών Πειραιά παρουσίασε η Φόφη Γεννηματά. Τολμήσαμε και πετύχαμε. Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα. Και το γνωρίζετε. Με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας εντολή, μπορούμε να συνεχίσουμε. Στην εκδήλωση χαιρετισμό απίφθινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη θωράκισης της κοινωνίας απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς. Σήμερα που γύρω μας βλέπουμε μια παλαιοκομματική αντίληψη, μια αντίληψη πελατειακή, που δημιουργεί αιστείες διαφθοράς και όχι κοινωνίας αξιών. Τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο επισκέφθηκε ο υποψήφιος υπερνομάρχης Αργύρης Δινόπουλος με τους συνυποψηφίους του Φωτεινή Πιπηλή και Σπύρο Σπυρίδωνα. Η Εκκλησία επιτελεί ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό έργο. Σε αυτό το κοινωνικό έργο εμείς ως αυριανή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με την ψήφο βεβαίως του κόσμου θα είμαστε αρρωγοί. Τους εργαζόμενους στην τεχνική βάση της Ολυμπιακής ενημέρωσε για το πρόγραμμα του συνδυασμού του υποψήφιος υπερνομάρχης Γιώργος Μαυρίκος. Καλούμε και εσάς να μην εγκλωβιστείτε μέσα αυτή τη διαδικασία και να στηρίξετε συνδυασμούς που πραγματικά ξέρετε ότι δεν θα μετανιώσετε για τη στήριξη που κάνετε. Τους υποψήφιους νομαρχιακούς συμβούλους του παρουσίασε ο υποψήφιος νομάρχης Αθηνών Άδωνης Γεωργιάδης. Το σύστημα θα καταλάβει ότι όσο και αν προσπαθεί να κάνει ότι δεν μας βλέπει, εμείς ερχόμαστε και ερχόμαστε με πίστη ισχυρά και με βήμα ταχύ. Τον πολιτισμικό οργανισμό του Δήμου Αθηναίων επισκέφθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Χαλβατζής. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να βαθύνουν, να επιταχυνθούν και να αναπτυχθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη την Αθήνα. Τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο Δήμο της Αθήνας υπάρχει ένα ιδιότυπο εργασιακό καθεστώς με εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, με παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στην διοίκηση. Με τους εργαζόμενους του ΟΤΕ συνομίλησε ο Δήμαρχος Πειραιά Χρήστος Αγραπίδης. Ο Δήμος είναι ένας ολοκληρωμένος και οργανωμένος και αποτελεσματικός μηχανισμός που συνεργάζεται στενά με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς. Τους εργαζόμενους τον Νίκο Ναύτου ενημέρωσε για το πρόγραμμά του υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Παναγιώτης Φασούλας. Ως Δήμος της πόλης προφανώς και πρέπει να, έχουμε άποψη για το τι συμβαίνει και αν εξυπηρετούνται σωστά οι πολίτες σε οργανισμούς που λειτουργούν μέσα στα όρια της πόλης μας. Με σημαία μας στον Πειραιά κάθε μέρα επισκεπτόμαστε τέτοιους μαζικούς χώρους. Για μεθόδευση και αυθαιρεσίες κατηγόρησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Θοδωρής Δρίτσα στη Δημοτική Αρχή σχετικά με εργασίες που έγιναν στο λιμάνι της Αιγαίας. Είναι πολιτικό φαινόμενο. Και δεν είναι φαινόμενο κάποιων υπαλλήλων που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτό είναι το μείζον ζήτημα για την πόλη μας. Σχολιάζοντας το θέμα, ο αντιδήμαρχος Πειραιά Αναστάσιος Κάρλες έκανε λόγο για συκοφαντικές αθλειότητες και πολιτική εμπάθεια. Πάμε και πάλι στο διεθνή χώρο. Δεν παρετούμε, δηλώνει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, που ηχογραφήθηκε να ομολογεί ότι η κυβέρνησή του έλεγε ψέματα στο λαό για την οικονομία. Οι αντιδράσεις όμως συνεχίζονται και για δεύτερη νύχτα, μερικές εκατοντάδες χούλιγκαν και ακροδεξοί βρήκαν ευκαιρία να τα κάνουν γυαλιά καρφιά και πάλι στη Βουδαπέστη. Οι ταραξίες εκμεταλλεύτηκαν την πορεία διαμαρτυρίας 10.000 οπαδών της αντιπολίτευσης που διαδήλωναν ειρηνικά έξω από το Κοινοβούλιο της χώρας. Σε πετροπόλεμο, βανδαλισμούς και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία κατέληξε δεύτερη νύχτα η διαδήλωση 10.000 οπαδών της αντιπολίτευσης στη Βουδαπέστη. Κλήθηκαν ακόμα και οι έφηποι αστυνομικοί που κυνήγησαν στους δρόμους της πρωτεύουσας τους ταρακοποιούς.
Τουλάχιστον 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 130 συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις αρχές, τα επεισόδια προκάλεσαν ομάδες ακροδεξιών και χούλιγκαν. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας κατηγορεί την αντιπολίτευση πως υποκινεί την ένταση στους δρόμους με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα ψέματα του Πρωθυπουργού για την οικονομία της χώρας με στόχο την ανατροπή της ή έστω την αποδυνάμωσή της στις τοπικές εκλογές της 1ης Οκτωβρίου. Folytatjuk, amit csak lehet, amit Gyurcsány Ferenc ellenem mond. Ez itt szerintem mindenkinek elhatározott célja, aki itt van. Πάντως, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός διαμήνυσε πως δεν παρετείται και πως είναι αποφασισμένος να προωθήσει τις σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενταχθεί η Ουγγαρία στην Ευρωζώνη τα επόμενα χρόνια. Προειδοποίησε μάλιστα την αντιπολίτευση που σχεδιάζει νέες κινητοποιήσεις πως η αστυνομία θα επιδείξει μηδενική ανοχή στους ταρακοποιούς. Περισσότερα θα μας πει από τη Βουδαπέστη τώρα ο Νίκος Πέλπας για το κλίμα που επικρατεί εκεί απόψε. Νίκο. Ναι, γεια σας από τη Βουδαπέστη, όπου συνεχίζονται οι διαδηλώσεις έξω από το Κοινοβούλιο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται μερικές χιλιάδες διαδηλωτές, κατά την προσωπική μου εκτίμηση περίπου 5.000, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Ειρηνικά, έτσι. Ορίστε. Ειρηνικά, λέει ο Νίκο. Ειρηνικά διαδηλώνουν. Mm. Από ό,τι λένε και οι συνάδελφοι εδώ πέρα, που ήταν και χθες εδώ, η περιφρούρηση σήμερα γύρω από τη διαδηλώση είναι πολύ καλύτερη. Δεν έχουν εισβάλει κάποια ακραία στοιχεία όπως είναι ο Ναζί που είχαν εμφανιστεί προχθές, εχθές και προχθές. Αξίζει να πούμε ότι η φοιτητική οργάνωση που είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει για αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεν θα το πραγματοποιήσει, και αυτό για να μην ταυτιστούν με όλους αυτούς, με όλα αυτά τα ακραία στοιχεία που προκάλεσαν τα επεισόδια τις προηγούμενες δύο ημέρες. Το Σάββατο θα οργανώσει το κόμμα της αντιπολίτευσης Φίντες, το δεξιό κόμμα, διαδήλωση, και όπως λέγεται το κόμμα αυτό θα προσπαθήσει να συντηρήσει αυτό το κλίμα, το αντικυβερνητικό κλίμα μέχρι τις δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιούν στις αρχές του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Την ανησυχία της για το πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση μια μέρα μετά την κίνηση των στρατιωτικών που ευτυχώς ήταν ανέμακτη. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου υποστήριξε πως η επέμβαση του στρατού ήταν επιβεβλημένη, ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και υπογράμμισε ότι οι πραξικοπηματίες δεν ήρθαν για να κυβερνήσουν και ότι θα παραδώσουν την εξουσία αμέσως μετά τις ελεύθερες εκλογές, τις οποίες όμως δεν προσδιορίσε χρονικά. Ανέμακτα, χωρίς να ακουστεί ούτε ένας πυροβολισμός, τα άρματα μάχης και οι στρατιώτες του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου της Ταϊλάνδης πήραν τη θέση τους γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια. Το πραξικόπημα σημειώθηκε την ώρα που ο Πρωθυπουργός Ταξίν Σιναουάτρα απουσίαζε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στη χώρα έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος, τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται κάτω από αυστηρό έλεγχο και απαγορεύονται οι συναθρήσεις άνω των 5 ατόμων. Πάντως, πολλοί Ταϊλανδοί δεν φαίνεται να ενοχλούνται. Ωστόσο, περιορισμένα επεισόδια ξέσπασαν στην Μπανγκόκ ανάμεσα σε υποστηρικτές και πολέμιους του δισεκατομμυριούχου πρωθυπουργού Σιναουάτρα, τον οποίο η αντιπολίτευση κατηγορεί για διαφθορά. Major urban provincial centers do not support the Prime Minister, citing his abuse of power and corruption. Οι πραξικοπηματίες υποσχέθηκαν ότι μέσα σε δύο εβδομάδες θα διορίσουν νέο πρωθυπουργό και θα του μεταβιβάσουν την εξουσία.